θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που ήρθα εχθές από την Αλεξάνδριά μας, από την Αίγυπτο. Ήλθα στη γενέτειρά μου, την αγαπημένη μου Κρήτη, ήλθα στον Άγιο μου Μινά να τον παρακαλέσω να είναι βοήθεια για όλη την Αφρική σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, αλλά κυρίως ήλθα να ευχηθώ στον σεβασμότατο αδελφό μου, στον κύριο Ευγένιο, να είναι πολύκαρπη η αρχιερατεία του. Μας συνδέει μια φιλία τόσων χρόνων και πάνω απ' όλα η Αλεξάνδριά μας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατ' επέκταση με την αγαπημένη μας Κρήτη ήταν πάντα αδελφές εκκλησίες. Η Κρήτη έχει δώσει στην Αλεξάνδρεια εκλεκτούς πατριάρχες και κληρικούς. Θα ήθελα με την ευκαιρία τις λίγες ημέρες που θα βρίσκομαι στην Κρήτη να ευχηθώ για την ειρήνη στους ομόδοξους λαούς και κυρίως στην Ουκρανία μας, την οποία σημειωτέω Γεωργία έζησα 10 ολόκληρα χρόνια. Από το Ηράκλειο έφυγα, από το Σπήλι, από τη Μητρόπολη Λάμπης το 1985 έως το 1995 στην Οντέσα, στην Οδυσσό. Πονάει η καρδιά μου αυτές τις ημέρες που βλέπω να σκοτώνονται άνθρωποι, να κατεδαφίζονται κτίρια. Γι' αυτό μπροστά στον Άγιο Μινά η προσευχή μου είναι: δώσε Κύριε σε αυτούς τους ομόδοξους λαούς την ειρήνη, να μην χύνεται αίμα, πλησιάζει το Πάσχα και ο ένας να δούμε συναδελφικά τον άλλον. Εγώ σαν Πατριαρχείο κατεδίκασα ευθύς αμέσως με την ιεραρχία μου για αυτή την εισβολή. Εμείς είμαστε παθόντες στην Ιεραποστολή στην Αφρική από τον άλλο ομόδοξο λαό. Ας τους συγχωρέσει ο Θεός, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι οι ανάγκες θα μας κάνουν να ξαναδούμε ο ένας πρόσωπο με πρόσωπο τον άλλον. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά στην Αίγυπτο. Ο πρόεδρος μας ο Σίση προχθές μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο. Μου έδωσε μια μεγάλη περιοχή στη νέα πόλη του Καΐρου που θα είναι η μεγαλύτερη πρωτεύουσα του κόσμου και την αφιερώνω στις τρεις μεγάλες πατρίδες μου. Στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο και στην Κύπρο θα διδάσκεται η ελληνική λαλιά που θα έλεγε ο Καβάφης, θα είναι αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εκκλησία και όλα αυτά προσφορά του ιδίου του Προέδρου προσωπικά για την αγάπη που αισθάνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο μας και σας προσκαλώ να έλθετε στα Θυρανίξια και στα Εγγένεια, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχω ολόκληρη την Αφρική. Πριν ένα μήνα επέστρεψα από το Κονγκό. Έχουμε χιλιάδες σχολεία και μικρά ιατρικά κέντρα, όλα για τα ωραιότερα πλάσματα του Θεού που είναι τα μικρά παιδιά που πεινάνε και διψάνε για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Σεβασμιότατέ μου, πολύχρονη και πολύκαρπη η αρχιερατεία σας με τα χαρίσματα που σας έχει δώσει ο Θεός. Χαιρόμαστε για την παρουσία Του εδώ κοντά μας και μαζί μας. Χαιρόμαστε γιατί βρήκε λίγες μέρες από τον πολύτιμο χρόνο του για να έρθει στον τόπο που τον γέννησε, για να προσκυνήσει στις ρίζες του, για να πάρει την ευχή της μητέρας του από τον τάφο της, για να δει όλους εμάς που τον αγαπούμε, που τον σεβόμαστε, που αναγνωρίζουμε το πολύμοχθο έργο του εκεί στην Ήπειρο του μέλλοντος, στην Αφρική, που καμαρώνουμε γιατί η φωτεινή του Πατριαρχία ήδη έχει γράψει χρυσές σελίδες στο βιβλίο της εκκλησιαστικής μας ιστορίας. Την ειρήνη του κόσμου πολλές φορές την ψάχνουμε σε ειρηνευτικές διαδικασίες έξω από μας και αυτό είναι λάθος. Η ειρήνη για να χαθεί έχει χαθεί πρώτα μέσα μας. Αν δεν τη βρούμε μέσα μας και αν αυτή δεν είναι η ειρήνη με το κεφαλαίο ε, η ειρήνη Χριστός που μας κάνει να αισθανόμαστε όλοι αδέρφια μεταξύ μας και παιδιά του ίδιου Θεού Πατέρα, άρα να βλέπουμε τον άλλο ως αδελφό μας και όχι ως πτώμα πάνω στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε για τις δικές μας ιδιοτέλειες, τότε μπορούμε να μιλάμε και για λύση του προβλήματος. Όσο θα βλέπουμε τον άλλο αντικείμενο για εκμετάλλευση και όχι συνάνθρωπο, αδελφό και παιδί του ίδιου πατέρα, τότε το πρόβλημα δεν θα διορθώνεται. Και η Εκκλησία, ο μακαριότατος το έχει βιώσει πολλές φορές και το βιώνει και τώρα η Εκκλησία μας γενικότερα, είναι όπως είπα προχθές σε κάποιο άλλο συνάδελφό σας σαν την Εύα που βλέπει τα παιδιά της, τον Κάιν, να σκοτώνει τον Άβελ. Και αυτό που γίνεται σήμερα είναι όπως το χαρακτηρίσαμε πολύ όμορφα ακούγοντας κάποιον σύγχρονο διανοητή, σκάνδαλο των αυταδέλφων που πρέπει κάποια στιγμή
να τελειώσει το ταχύτερο δυνατό.